Θα καλημερίσω τον πρόεδρο των ξενοδόχων από το Ρέθυμνο και γενικό γραμματέα της ΠΟΚΣ, τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Μέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκληση. Αρκετά τα όσα ακούσαμε αυτές τις δύο ημέρες, αισιόδοξα πιστεύετε, κύριε Τσακαλάκη? Που βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Ποτέ δεν το είδαμε μισοάδιο, και λόγω της φύσεως της ασχολίας μας και λόγω του ότι έχουμε να κάνουμε με ξένο ζωοπτωπή στον κόσμο. Mm-hmm. Το επιχειρήν είναι αυτό που παίρνει και τα ρίσκα εκ της φύσεως της εργασίας τους. Επομένως, είμαστε αισιόδοξοι. Περάσαμε αρκετά δύσκολα χρόνια. Περάσαμε πρώτα-πρώτα τα 8 χρόνια της οικονομικής κρίσης, στα οποία εμείς κάναμε επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων για τη χώρα. Σηκώσαμε. Α, δεν ακούγεστε, κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Κλείνουμε τη γραμμή, επιχειρούμε εκ νέου να μιλήσουμε μαζί σας, κύριε Τσακαλάκη. Επικοινωνεί η Κατερίνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων, να δει και αν υπάρχει άλλη τηλεφωνική γραμμή, μήπως είναι σε κάποιο σημείο που έτσι δεν περνάει σήμα, για να το διευθετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, εγώ σε αυτή έτσι, την εργασία που γίνεται αυτή την ώρα, δάτομαι της ευκαιρίας και θα σας πω ότι, ξέρετε, παρουσιάστηκε εμένα αυτό το σχέδιο του ΣΕΤΕ στους φορείς της Κρήτης. Είχαμε το μήνυμα το οποίο απίφθινε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος εστίασε στην πρωτοβουλία αυτή και κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς της Κρήτης να γίνουν συμμέτοχοι και κοινωνίτες, λέγοντας ότι η Κρήτη μπορεί να προσφέρει μια μοναδική διεθνώς τουριστική εμπειρία σε ένα βιώσιμο πλαίσιο. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο Γιάννης Ρέτσος, έκανε λόγο για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στη χώρα, όπως επίσης και τη χωρική επέκταση του τουριστικού προϊόντος. Αλλά αυτό δεν θέλει μόνο σχέδιο, γιατί σχέδια υπάρχουν, χρειάζονται και ενισχύσεις, χρειάζονται και υποδομές και χίλια δυο άλλα πράγματα. Και επίσης είχαμε και αυτά τα οποία ανέφερε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, αναφερόμενος στην ανάγκη των περιφερειών να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης εστιασμένο στις αρχές της αειφορίας, και όλα αυτά τα είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόσο στα Χανιά όσο και στο Ηράκλειο που έγινε η παρουσίαση. Εκμεταλλεύτηκα λίγο το χρόνο μέχρι να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να δώσω δύο παραπάνω στοιχεία. Κύριε Τσακαλάκη, μας λέγατε λοιπόν ότι είσαστε αισιόδοξοι, γιατί βγήκαμε από μια οικονομική κρίση, βγήκαμε από μια πανδημία και εμείς ακόμα συζητάμε, σχεδιάζουμε και έχουμε καλά δεδομένα, Ναι, κοιτάξτε, από την πανδημία δεν βγήκαμε ακόμα. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Σωστά το λέτε. Όλοι οι λοιμοξιολόγοι και όλοι οι δήμονες επί του θέματος από την αρχή μας είχαν οριοθετήσει ότι το ευχάριστο σενάριο να βγούμε από αυτή την πανδημία είναι το 2023 και το δυσάρεστο το 2025. Επειδή τρέξαν τα πράγματα γρήγορα, πιθανολογούμε ότι το 2023 θα είναι χρονιά ομαλότητας, ότι δεν θα έχουμε πλέον τον κορονοϊό. Ναι, το είπαμε την έννοια ότι πάμε σε λίγο πολύ μια παραπάνω κανονικότητα με την άρση υγειονομικών πρωτοκόλων σε σχέση με τα πέρυσι. Γι' αυτό το είπα έτσι. Αυτό γίνεται διότι πρώτα-πρώτα δεν αντέχουν οι άνθρωποι τον εγκλεισμό και δεύτερον δεν αντέχουν και οι οικονομίες. Και είναι λογικό. Ας ελπίσουμε στο τέλος της σεζόν, δηλαδή κάπου στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να μην έχουμε δυσάρεστα ψωγυρίσματα. Mm-hmm. Αυτό όμως που αυτή τη στιγμή φαίνεται, παρότι ήμασταν πάρα πολύ αισιόδοξοι πέρυσι το Νοέμβριο, αν με ρωτούσατε το Νοέμβριο θα σας έλεγα ότι αυτό το 80% με 85% που υπολογίζαμε για την Κρήτη της κίνησης του 2019 να πετύχουμε φέτος, θα το πιάσουμε σίγουρα. Τώρα είμαστε λίγο συγκρατημένα αισιόδοξοι, εξακολουθούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί? Διότι μπήκαν πολλά σκαλοπάτια και πολλοί φραγμοί στο ενδιάμεσο. Αν θυμάστε, τον Δεκέμβριο ήταν που παγώσαμε εκεί με την έξαρση της Όμικρον
Στη συνέχεια τον Ιανουάριο ξεκίνησε ξανά να αναθερμαίνεται το κλίμα, να μπαίνουν κρατήσεις μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε ξεκίνησε ο πόλεμος και αυτή τη στιγμή ο πόλεμος εντείνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το πρόβλημα του πληθωρισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ναι μεν θα έχουμε κόσμο, ναι μεν θα δούνε κόσμο και τα ξενοδοχεία, άσχετα με τον αθέμητο ανταγωνισμό που έχουν από τα ενοικιαζόμενα νόμιμα και παράνομα καταλήματα της Airbnb και όχι. Παρόλα αυτά δεν καλύπτουμε το κόστος. Δηλαδή εμείς υπογράφουμε συμβόλαια ένα χρόνο πριν, δηλαδή τον Μάιο-Ιούνιο που μας πέρασε, υπογράψαμε για τη φετινή σεζόν και οι τιμές μας, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι οι ίδιες του 2019. Το κόστος έχει ανέβει εκεί που έχει ανέβει και το ξέρει ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί, γιατί το βλέπουμε και στα σπίτια μας. Και παρόλα αυτά εμείς δεν μπορούμε να αυξήσουμε τις τιμές. Κρατάμε λοιπόν τις ίδιες τιμές μέχρι τον Οκτώβριο. Πιθανολογώ ότι τον Οκτώβριο οι περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις θα έχουν κόκκινα ταμεία. Και αυτό είναι και το μεγάλο μας άγχος. Να πάμε δηλαδή στην επόμενη μέρα να υπάρξουν, να εξακολουθούν να υφίστανται επιχειρήσεις, να εξακολουθούν να υφίστανται θέσεις εργασίας για να πάμε παρακάτω. Το βλέπω να έρχεται, αλλά με τα βασάνων. Τα επόμενα όμως χρόνια είναι χρόνια τα οποία θα εκτινάξουν τα ταξίδια. Η χώρα μας είναι μέσα στις 10 πρώτες στον πλανήτη και είναι λογικό λόγω της ομορφιάς της και λόγω του καλού κλίματος και της καλής συμπεριφοράς των Ελλήνων. Είμαστε ένας λαός φιλόξενος, έχουμε τα πάντα, γι' αυτό και μας προτιμούν. Εάν προσέξουμε κι εμείς λίγο, θα πάμε πάρα πολύ καλά. Η έκθεση αυτή του ΣΕΤΕ δείχνει 1,8% αύξηση κάθε χρόνο για τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, εάν συνυπολογίσει κανείς και το ενδιαφέρον που υπάρχει από πάρα πολλούς επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα μας, είτε στην πρωτεύουσα, είτε στις μεγάλες πόλεις, είτε στον τουριστικό τομέα, στο καθαρά ρεζόρτ ξενοδοχείο, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε δρόμο προς τα μπρος, πολύ. Ο κόσμος λοιπόν μπορεί να έρθει, όσος και να έρθει. Το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια, είναι ο μεγάλος σας αντίπαλος. Κρατάω αυτά τα δεδομένα αυτή την ώρα, καθώς τα συμβόλαια τα οποία έχουν κλειστεί έχουν τιμές του 2019. Αυτό σημαίνει πλήγμα για τους δικούς σας, τους επαγγελματικούς, τους προϋπολογισμούς, που μπορεί να μεταφραστεί ενδεχόμενα στην αγορά ποικιλοτρόπως, διότι διαφορετικά και εσείς θα κινηθείτε και πολύ μαζεμένα, καταλαβαίνω εγώ ότι θέλετε να πείτε, κύριε Τσακαλάκη. Εννοείται. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και κάποια προβλήματα τα οποία έχουν εσκύψει. Δεν είναι πρόβλημα μόνο των Ελλήνων ή μόνο των ελληνικών επιχειρήσεων. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το προσωπικό. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή, χθες το βράδυ να σας πω ότι είχαμε στο Αμιράντε, στο Ηράκλειο, ένα δείπνο με τους ειδήμονες από το Χάρβαρντ που έρχονται στην χώρα μας και σε συνεργασία με τον όμιλο Γκρεκοτέλ επιχειρούν να αναδείξουν την κριτική κατά κάποιο τρόπο κουζίνα, και το πρόβλημα είναι υπαρκτό ακόμα και στην Αμερική. Και επίσης να σας πω ότι πέρυσι τον Σεπτέμβριο που παρευρέθηκα στην έκθεση Πρεζάτ στο Παρίσι, σε εθνοτυπική επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού της Ιορδανίας στο περίπτερο το ελληνικό, ενημέρωσε τον κύριο Κικίλια ότι και οι Ιορδανοί είχαν το ίδιο πρόβλημα. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχουν όλες οι χώρες. Είναι λογικό, μετά από 2-3 χρόνια πανδημίας, οι οικογενειάρχες που δουλεύανε στον τουρισμό να ψαχτούν για κάποιες πιο σταθερές εργασίες που θα τους αποδίδουν 12 μισθούς. Ως γνωστόν, τα δύο προηγούμενα χρόνια τα πολλά ξενοδοχεία δεν ανοίξανε καθόλου τη μια χρονιά, την άλλη ανοίξανε 2 μήνες, 3. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν μπορούσε να ζήσει με τα 5.35. Και παρόλα αυτά, τα 5.35 αυτά κάνανε και μια ζημιά στην ψυχολογία των εργαζομένων.
οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κατά κανόνα και οι υπάλληλοι που ασχολούνται στο σέρβις και στην καθαριότητα στα ξενοδοχεία, αρκέστηκαν στα 5.35, κάνανε και ένα μαύρο μεροκάματο απ' έξω και αυτό ήταν. Τη γαζόνανε που λέμε στην καθομιλουμένη. Δεν θέλησαν να εργαστούν. Να λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος που λείπει σήμερα εργατικά χέρια και επίσης είναι πάρα πολλοί οι οποίοι προτίμησαν τη φυγή προς το εξωτερικό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η διαρροή προσωπικού, έμπειρου προσωπικού, καταρτισμένου προσωπικού θέλετε να πείτε, είναι ένα ζητούμενο πάρα πολύ μεγάλο σε ό,τι έχει να κάνει τη στελέχωση των ξενοδοχείων που φέτος θα ανοίξουν. Σε σχέση με τις προηγούμενες δύο χρονιές. Από την άλλη ξέρετε ότι δεν είσαστε και στο απειρόβλητο από το ΣΕΠΕ και από, στο σύνολό σας οι ξενοδόχοι, ότι ξέρετε εδώ θα πρέπει να είσαστε προσεκτικοί, να μην προσλάβετε προσωπικό το οποίο δεν θα πληρώνετε σωστά, γιατί προτιμώ να σας το πω έτσι και να σας το πω πάρα πολύ απλά το τι λέγεται, γιατί το γνωρίζετε κι εσείς, παρά να το αφήσω να αιωρείτε στον αέρα, έτσι. Κυρία Δουλειράκη, προσέξτε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή εργαζόμενος να υποπληρωθεί, ας το πούμε έτσι. Καταρχήν είναι πάρα πολύ λίγοι εργαζόμενοι και όλοι οι επιχειρηματίες ψάχνουν με το κερί να βρούνε κάποιον. Επομένως δεν πληρώνουν το 10% την αύξηση που έδωσε το κράτος φέτος, πληρώνουν 30, 25, αυτά επιπλέον μισθούς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση εργαζόμενος ο οποίος δεν αισθάνεται άνετα στην εργασία του και να φύγει, να μην βρει εργασία στο διπλανό ξενοδοχείο ή στο παραδιπλανό. Σίγουρα όλοι τον καλό εργαζόμενο τον πληρώνουμε πολύ περισσότερο από ό,τι είναι οι συμβάσεις, οι πανελλαδικές, και το συμπεριφερόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να μην το χάσουμε. Άλλωστε η αιχμή του δόρατος του ελληνικού τουρισμού είναι οι εργαζόμενοι. Καλά ξενοδοχεία και καλό κλίμα έχουν και άλλες χώρες. Και πολλές χώρες μπορεί να έχουν και καλύτερα ξενοδοχεία. Δεν έχουν όμως την ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων. Και αυτό είναι που ψάχνουμε. Να με Έλληνες τα ξενοδοχεία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Σας τιμά ο τρόπος που τοποθετήστε. Μακάρι αυτό να είναι ένα μήνυμα που θα περάσει στο σύνολο των επαγγελματιών, των επιχειρηματιών του χώρου, γιατί ποτέ τα δάχτυλα ενός χεριού δεν είναι τα ίδια και το γνωρίζετε αυτό, έτσι δεν είναι, κύριε Τσακαλάκη? Συμφωνώ απολύτως, και επίσης εμείς είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι και κάποιοι που πιθανόν να υπάρχουν ασχημονούντες συνάδελφοι, αυτοί πρέπει να παταχτούν, πρέπει να καταλάβουν, να τους δώσουν να καταλάβουν ότι δεν είναι το συμφέρον τους τα λίγα χρήματα που θα εξοικονομήσουν από τον εργαζόμενο, θα πρέπει να τα δώσουν και να δώσουν και παραπάνω, ούτως ώστε να προσθέσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν τους, να το πουλήσουν ακριβότερα για να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Μία αναφορά που έγινε από πλευράς του ΣΕΤΕ, θα ήθελα εσείς με το δικό σας τρόπο και με τα δεδομένα τα οποία έχετε στα δικά σας τα χέρια και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην αγορά και πώς κινούνται τα νήματα, να μου την μεταφράσετε. Ως Μανώλης Τσακαλάκης είπε σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό τουριστικού μας μοντέλου ή του τουρισμού μας, ότι στόχος είναι η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, κάτι το οποίο συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως και η χωρική επέκταση του τουριστικού προϊόντος. Την ώρα λοιπόν που επιχειρούσαμε εμείς να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί σας, εγώ έκανα ένα σχόλιο και θα ήθελα λίγο πολύ εκεί να μείνουμε, κύριε Τσακαλάκη, ότι αυτό για να γίνει χρειάζεται πολλά πράγματα. Χρειάζεται και ενίσχυση, χρειάζεται και την πολιτεία παρούσα, χρειάζεται και υποδομές, για να δούμε πώς θα πάμε και σε άλλες περιφέρειες, να μην έχουμε τις 5, τις 6, τις 10 που αυτή την ώρα ουσιαστικά λέμε ότι είναι οι τουριστικές περιοχές, και να διευρύνει η πολιτεία από τη δική της πλευρά αυτό το πακέτο και αυτή την ενίσχυση προς όφελος μέχρι το 2030 όλων των υπόλοιπων που λέμε, γιατί τα υπόλοιπα τα έχουμε. Ποια είναι η δική σας η άποψη? Προσέξτε, εάν ερχόσασταν σε μια τουριστική έκθεση προπανδημίας, θα βλέπατε πλέον ότι σχεδόν όλες οι περιοχές της χώρας μας ενδιαφέρονται για τουρισμό, και είναι λογικό, και έχουν η Ελλάδα από άκρη σ' άκρη προσφέρεται για τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Άλλο
κομμάτι έχουν οι θεματικοί τουρισμοί του χειμώνα και άλλο κομμάτι τα ρεζόρτ του καλοκαιριού που είμαστε εμείς. Άλλες οι ανάγκες στην ηπειρωτική χώρα και άλλες οι ανάγκες στην νησιωτική χώρα. Σωστά, εννοείται. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει αυτό το μοντέλο τουρισμού που είναι το μεγαλύτερο από όλα, το ήλιο και θάλασσας, να το εξελίξουμε ούτως ώστε να ξεκινάει η τουριστική σεζόν όπως ξεκινούσε και παλιά που δεν υπήρχε αυτός ο μεγάλος ανταγωνισμός που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, να γίνω πιο σαφής. Αν θυμάστε στο παρελθόν, επειδή είμαι από τους παλιούς πλέον, τον Μάρτιο ξεκινούσαν τα πρώτα τσάρτερ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και τέλη Απριλίου είχαμε το full capacity των αεροπλάνων. Mm-hmm. Ο Μάιος ήταν ένας μήνας που ήταν από τους καλύτερους της σεζόν, με πολύ υψηλές πληρότητες, με overbookings, με ένα σωρό πράγματα. Σήμερα αυτά έχουν συρρυκνωθεί κατά κύριο λόγο με ευθύνη των tour operators, αλλά δεν είμαστε κι εμείς αμέτωχοι. Εμείς τι κάναμε? Ο tour operator, το συμφέρον του είναι αν μπορέσει να φέρει σε ένα μήνα όλο τον κόσμο. Εμείς μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε? Όχι, δεν μπορούμε. Και γι' αυτό θα είδατε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλή χρόνια τώρα ήταν ένα αεροδρόμιο που για 3 μήνες ήταν πάρα πολύ μικρό και για 9 μήνες έπαιζε κάποιος μπάλα μέσα. Ήταν τεράστιο. Και έτσι είναι η πραγματικότητα. Κάντε μια βόλτα το χειμώνα, ρωτήστε και τον αερολιμενάρχη να δείτε ότι ορισμένα τμήματα κλείνουν. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να είναι ανοιχτά. Καλά, εμείς είμαστε δίπλα, τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Είναι ρητορικό έτσι όπως το λέτε. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερον, έχουμε ένα κοιμόμενο γίγαντα πραγματικά, ο οποίος κοιμάται για 6-7 μήνες και δουλεύει για 5 μήνες. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει εάν καταφέρουμε αυτή η δραστηριότητα να επεκταθεί και να ξαναπιάσουμε πάλι τους 7 μήνες, full μήνες που είχαμε στο παρελθόν και μας ζηλεύανε από τη Βόρεια Ελλάδα, διότι εμείς είχαμε τη δυνατότητα λόγω καιρού και εξακολουθούμε να την έχουμε. Αυτό λοιπόν είναι η χρονική επέκταση και κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά το 12 μήνες τουρισμό εδώ στην Κρήτη τουλάχιστον, γιατί δεν διαφέρουμε κλιματολογικά από άλλες περιοχές που το έχουν επιτύχει. Αυτό όμως είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει μόνος του ένας επιχειρηματίας. Θα πρέπει όλοι μαζί με την πολιτεία, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια, με τους δήμους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας αναλογεί. Θέλω να πιστεύω ότι με την ανάπτυξη των DMOs, της διαχείρισης των προορισμών που επιχειρούνται τώρα μέσω του καινούριου νομοθετήματος της κυβέρνησης, θα καταφέρουμε κάτι πάρα πολύ καλό προς αυτή την κατεύθυνση και σύντομα θα δούμε τα πρώτα δείγματα. Αυτό εννοούσε λοιπόν η μελέτη του ΣΕΤΕ, χρονική διάρκεια και επέκταση σε όλη την Ελλάδα. Δεν μου λέτε, κύριε Τσακαλάκη, είναι το τελευταίο και σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη μετάφραση και για τις κουβέντες. Πρέπει όμως να πάμε όλοι μαζί και να διεκδικήσουμε τι χρόνος θα χρειαστεί για να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή αυτό, γιατί μέχρι σήμερα το 12 μήνες τουρισμός τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, όπως άκουγα από εσάς, και εγώ παλιά είμαι σαν και εσάς, αυτό το οποίο άκουγα από τους συναδέλφους σας ήταν «μα δεν έχουμε την υποδομή, δεν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας αυτή την ώρα και να δώσουμε αυτά τα οποία χρειάζονται στους επισκέπτες». Τι χρόνο θα πάρει για να το έχουμε το 12 μήνες? Για να είμαστε ξεκάθαροι, ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη θα δούμε αυτό την μετάλλαξη του 12 μήνες τουρισμού, αλλά ούτε μπορούν και όλα τα ξενοδοχεία να είναι ανοιχτά. Αυτό ξεκάθαρο. Δειλά-δειλά θα γίνονται τα πρώτα βήματα και θα απαιτήσει αρκετό χρονικό διάστημα. Είδατε ότι για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα, από το 1975 που εγώ ασχολούμαι στον τουρισμό, πέρασαν τόσα χρόνια. Και σιγά-σιγά, λιθαράκι το λιθαράκι, επιτεύχθηκε αυτό το θαύμα του τουρισμού στη χώρα μας. Δεν λέω ότι θα χρειαστούν άλλα τόσα χρόνια, επειδή σήμερα ζούμε στον αιώνα της ταχύτητας και η μετάδοση της πληροφορίας και όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θα χρειαστεί μια δεκαετία.
Ωραία. Αλλά κάθε χρόνο κάτι πρέπει να γίνεται για να είμαστε μέσα σε αυτούς τους χρονικούς ορίζοντες. Κύριε Τσακαλάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.